Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γνωστή καρύδα σε όλους μας. Θα μάθουμε τα πάντα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και είστε στη Χαζή Πληροφορία της ημέρας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρύδα, τη γνωστή καρύδα που έχουμε μάθει όλοι από το Survivor. Βασικά την ξέραμε από πριν, απλά τώρα έχει γίνει πολύ γνωστή και στο πιο μακρινό χωριό της Ελλάδος. Θα μάθουμε τα θετικά της και τα αρνητικά της και ό,τι έχει σχέση με την καρύδα. Λοιπόν, θα σας πω με ποιους τρόπους μπορούμε να καταναλώσουμε την καρύδα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ένας από αυτούς είναι ότι μπορούμε να καταναλώσουμε τη σάρκα της καρύδας, δηλαδή μπορούμε να σπάσουμε την καρύδα. Βέβαια σπάει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά σπάει και θα φάμε το εσωτερικό της καρύδας ομό, όπως είναι. Επίσης μπορούμε να το φάμε αποξηραμένο που το πουλάνε στην αγορά ή μπορούμε να αποξηράνουμε εμείς οι ίδιοι την καρύδα και επίσης μπορούμε να το κάνουμε σε μορφή αλευρού, δηλαδή ή να το τρίψουμε εμείς πάρα πολύ να γίνει σε μορφή αλευριού, αλλά υπάρχει και στην αγορά αλεύρι καρύδας. Ειδικά τώρα είναι πολύ της μόδας το vegan και όλο αυτό. Υπάρχουν πολλά υλικά με καρύδα μέσα, χρησιμοποιούν άλευρα καρύδας. Ένα υλικό που χρησιμοποιούν κυρίως οι vegan, αυτοί που τρώνε vegan δηλαδή, δεν τρώνε δηλαδή ζωικά προϊόντα, είναι το γάλα καρύδας, αλλά μπορεί να το πιει και οποιοδήποτε. Και επίσης και η κρέμα καρύδας. Μέσα από την καρύδα μπορούμε να πάρουμε και ένα άλλο υλικό που είναι το λάδι καρύδας. Στο τελευταίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό της καρύδας. Βέβαια δεν είναι σαν το νερό που πίνουμε, αλλά είναι και αυτό υγιεινό και θα σας πω αργότερα τι ακριβώς κάνει. Η καρύδα λοιπόν σε σχέση με τα άλλα φρούτα έχει πάρα πολλά λιπαρά. Έχει λίγους υδατάνθρακες και αρκετές βιταμίνες. Μπορεί οι βιταμίνες B και C να είναι σε μικρή ποσότητα, αλλά είναι πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία όπως το σελήνιο, το σίδηρο και το κάλιο. Και περισσότερη ποσότητα έχει από μαγκάνιο. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδητικά συστατικά όπως πολυφενόλες και φυτικές ίνες. Το θέμα είναι μέχρι πόση ποσότητα μπορεί να φάει ένας άνθρωπος και μέχρι ποια είναι τα όρια που μπορεί να του κάνει καλό. Γιατί ό,τι ξεπερνάει τα όρια σίγουρα δεν κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό. Λοιπόν, η καρύδα όπως είπαμε έχει πάρα πολλά λιπαρά και αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές θερμίδες. 100 γραμμάρια φρέσκες καρύδας, δηλαδή ομής καρύδας που παίρνουμε από την καρύδα ατόφιο, είναι 350 θερμίδες. 100 γραμμάρια αποξηραμένης καρύδας έχει ακόμα περισσότερες θερμίδες και φτάνει στις 650. Άρα το προτιμότερο είναι να τρώγεται ομή. Επίσης τα λιπαρά της καρύδας είναι κορεσμένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταναλώνουμε πάρα πολύ, αλλά κάνουν ταυτόχρονα και καλό. Μπορούμε να τρώμε στο καθημερινό μας μενού 7 με 10% από όλα τα συστατικά της ημέρας. Δηλαδή μια πολύ μικρή ποσότητα καθημερινά μπορεί να είναι ιδανικό. Το νερό από την καρύδα έχει πολύ λίγες θερμίδες. Είναι πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία και γι' αυτό το λόγο πίνουν πολύ οι αθλητές. Βέβαια δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά από συστατικά από ένα άλλο κοινό φρούτο. Το νερό της καρύδας δεν έχει πάρα πολλά λιπαρά σε σχέση με την καρύδα ομή. Το νερό λοιπόν το παίρνουμε μέσα από την καρύδα. Όσο πιο άγουρη είναι η καρύδα, τόσο πιο πολύ νερό υπάρχει μέσα στον καρπό της. Βέβαια η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι δηλαδή να πιεις ας πούμε από μια καρύδα αυτή την ποσότητα και να ξεδιψάσεις. Το γάλα καρύδας που ξέρουμε όλοι στην ουσία δεν είναι η σάρκα της καρύδας αναμειγμένο με νερό. Όσο πιο πολύ νερό βάλεις, τόσο πιο ωραίο θα γίνεται το γάλα. Το γάλα που πουλάνε στο εμπόριο έχει και πρόσθετα συστατικά. Συνήθως, αν θέλουμε να πιούμε ένα ποτήρι γάλα καρύδας, το κάνουμε λίγο ωραίο. Βέβαια, είναι ανάλογα και τα γούστα. Αν βάλουμε περισσότερη ψύχα της καρύδας και λιγότερο νερό, το γάλα καρύδας που δημιουργείται γίνεται παχύρευστο και έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στις σάλτσες. Το λάδι καρύδας προέρχεται από τη σύνθλιψη της σάρκας της καρύδας. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και στο δέρμα μας
και στα μαλλιά μας σαν ενυδατικό υλικό, αλλά μπορούμε κιόλας να το χρησιμοποιήσουμε και στη μαγειρική. Για να το χρησιμοποιήσεις στη μαγειρική σου θα πρέπει να ξέρεις τα εξής. Είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, περίπου 90%. Μία κουταλιά λάδι είναι κάπου στις 120 θερμίδες και 12 γραμμάρια λιπαρά, που το 11,2 είναι κορεσμένα λιπαρά. Το λάδι καρύδας δεν το χρησιμοποιούμε στο τηγάνισμα, γιατί το λάδι καρύδας δεν επιζεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε σε μία σαλάτα ή σε κάποια φαγητά που δεν χρειάζονται πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία για να ψηθούν. Βάσει των συστατικών της καρύδας κάνει δύο ακριβώς αντίθετα πράγματα. Από τη μία, η κατανάλωση καρύδας αυξάνει την καλή χοληστερίνη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και την κακή χοληστερίνη. Δηλαδή τρώγοντας καρύδα αυξάνεις και την καλή σου χοληστερίνη και την κακή ταυτόχρονα. Κάποιες έρευνες όπου διάβασα λένε ότι την LDL χοληστερίνη την αυξάνει λιγότερο από ένα κοινό βούτυρο. Λένε πολύ πως κάνει πολύ καλό κατανάλωση λαδιού καρύδας στην καρδιά. Βέβαια, καμιά μελέτη δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα. Αν συγκρίνουμε το λάδι καρύδας και το ελαιόλαδο είναι πολύ πιο υγιεινό και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή χρήση άφοβα. Ενώ το λάδι καρύδας πρέπει να υπάρχει μέτρο, γιατί φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Το άρωμα καρύδας είναι ένα άρωμα που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και γι' αυτό υπάρχει και σε σαμπουάν, σε κολόνιες, σε κρέμες σώματος και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος το άρωμά του, σε κεριά, σε αρωματικά χώρου. Όπως και υπάρχουν κάποιες κεκρές σταγόνες που μπορείς να προσθέσεις στα υλικά σου. Στα σούπερ μάρκετ πια, ειδικά μετά την αύξηση των vegan, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που μπορεί κάποιος να καταναλώσει, είτε είναι vegan είτε όχι. Πολλοί άνθρωποι βάζουν και στον καφέ τους γάλα καρύδας, γιατί το θεωρούν πιο ελαφρύ. Αυτά λοιπόν για την καρύδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η καρύδα μέσα στα γλυκά. Ομοί δεν την προτιμώ, μου φαίνεται λίγο άνοστη, αλλά αυτά είναι γούστα. Εσάς μπορεί να σας αρέσουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe, κάντε κλικ στο καμπανάκι, γράψτε και σχόλια και γράψτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε, να ψάξω να βρω για εσάς. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!